σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ξάνθης, ο εν ενεργεία Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εκ νέου υποψήφιος με τη νέα περιφερειακή αναγέννηση Χρήστος Μέτιος παρουσίασε τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Ο κύριος Μέτιος παρουσίασε το έργο και το πρόγραμμά του για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της υγείας, της παιδείας, της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των υποδομών, στις οδικές μεταφορές, στην αντιπλημμυρητική προστασία, στη συντήρηση κτηρίων και στα έργα ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα. Ο κύριος Μέτιος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της διοίκησής του, μόνο στον τομέα των υποδομών έχουν δρομολογηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης πάνω από 80 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνούν τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Επισήμανε ότι η νέα περιφερειακή αναγέννηση είναι η μοναδική περιφερειακή παράταξη που διαθέτει ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν τα πρόσωπα, τις θέσεις και το πρόγραμμα της κάθε παράταξης. Το δικό του σχέδιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας, ανέφερε, περιλαμβάνει πάνω από 690 έργα, μελέτες και δράσεις που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε υλοποιούνται, είτε ξεκινούν άμεσα, είτε βρίσκονται στην φάση διαγωνισμού. Υπογράμμισε δε ότι ο σχεδιασμός του για το αμέσως επόμενο διάστημα περιλαμβάνει πάνω από 70 νέα έργα σε όλη την περιφέρεια, από τα οποία 10 είναι στην Ξάνθη. Από αυτά τα 7 έχουν εκτιμόμενο προϋπολογισμό 23,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για τα 3 αναμένεται να προκύψει όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες. Στη συνέχεια, ο κ. Μέτιος παρουσίασε τους 23 υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της νέας περιφερειακής αναγέννησης για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Πρόκειται για 7 γυναίκες και 16 άνδρες, για τους οποίους ο κ. Μέτιος τόνισε ότι είναι ενεργοί πολίτες, γνωστοί από την επαγγελματική τους δραστηριότητα και την κοινωνική τους παρουσία, μια δυναμική ένωση ανθρώπων με εμπειρία και διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, αλλά και ανθρώπων που δοκιμάζουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους. Καλούμε τον κύριο Μιχάλη Αμυρίδη. Ο κύριος Μιχάλης Αμυρίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ξάνθη. Αποφύτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διετέλεσε εκτελεστικό μέλος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης για 2 θητείες, 2002 έως 2010. Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης, ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος Θράκης 2002 έως 2006 και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Περιφερειακού Τμήματος Θράκης 2010 έως 2014. Καλούμε τον κύριο Δημήτρη Γαλανόπουλο. Ο Γαλανόπουλος γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1962. Είναι παντρεμένος με την Άννα Βρυβελίδου και έχει 2 παιδιά. Είναι δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο Ξάνθης, ενώ την χάνει της εμπιστοσύνης των συναδέλφων του, εκπροσωπώντας τους τα τελευταία 32 χρόνια έως πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ομού Ξάνθης. Καλούμε τον κύριο Σουρή Εμίν. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο Δήμο Μίκης έως δημόσιος υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου. Στις αρχές της επαγγελματικής του καριέρας είχε εργαστεί και σε άλλες δουλειές, καθώς και στο Δήμο Μίκης με συμβάσεις. Είναι οδηγός βαρέων οχημάτων. Κύριε Σουρή Εμίν, καλή επιτυχία. Καλούμε τον κύριο Εμίν Ρετζέπ. Ο κύριος Εμίν Ρετζέπ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ξάνθη. Είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός και διατηρεί τεχνικό γραφείο στην Ξάνθη. Ειδικεύεται στη μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων καθώς και στην κατασκευή οικοδομών. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Κύριε Εμίν Ρετζέπ, καλή επιτυχία. Καλούμε την κυρία Άννα Μαρία Ζαφυριάδου Βατού. Η κυρία Άννα Μαρία Ζαφυριάδου Βατού γεννήθηκε το 1971 στην Ξάνθη. Είναι παντρεμένη με τον Ιωάννη Βατό και μητέρα 2 κοριτσιών. Οι σπουδές της είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε σχεδιασμούς και κλικές μηχανές. Καλούμε την κυρία Αθηνά Ιωακιμίδου. Η κυρία Αθηνά Ιωακιμίδου γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στην Ξάνθη, όπου ζει και σταθερά από το 1992. Αποφύτησε από την νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Ανοβέρου της Γερμανίας, λαμβάνοντας το έτος 1995 μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων στα πλαίσια του γερμανικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Καλούμε την κυρία Γκιούλ Μπεγιά Καρά Χασάν.
παιδιά, Καράχα, Σάντου, Χακή, είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι δικηγόρος από το 2004 στην Ξάνθη. Το 2007 έως το 2010 υπήρξε επικεφαλής του συνδυασμού της φωνομαρχίας Ξάνθης Δράμα Καβάλας. Καλούμε τον κύριο Γιώργο Καρασερίδη. Μεγάλωσε στην Ξάνθη όπου και ολοκλήρωσε τη μαθητεία του στο δεύτερο γενικό λύκειο. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Ζλάτκου και έχουν μια κόρη 8 ετών. Καλούμε τον κύριο Ερκάν Κιουτσούκ Χασάνογλου. Ο κύριος Ερκάν Κιουτσούκ Χασάνογλου είναι μάχημος δικηγόρος με μεγάλη προσφορά και ενεργό συμμετοχή σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία της περιοχής. Καλούμε τον κύριο Αναστάσιο Κουμουλίδη. Ο κύριος Αναστάσιος Κουμουλίδης είναι ιδιοκτήτης του εστιατορίου Το Κτήμα στην Ξάνθη και ιδιοκτήτης της εταιρείας Trace Milk με δραστηριότητα την επισύναψη συμφωνιών με την περισυλλογή εγωπρόβειου γάλακτος για λογαριασμό γαλακτοβιομηχανιών με τρέχουσα συνεργασία με τη Μευγάλ. Καλούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρτίδη. Συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό στα οικονομικά στο George Mason University στην Αμερική. Ασκεί τη δικηγορία επί σειρά ετών. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Έβαλε υποψηφιότητα για πρώτη φορά στις περιφερειακές εκλογές του 2019 και εξελέγει με το συνδυασμό του Χρήστου Μέτριου περιφερειακός σύμβουλος. Καλούμε τον κύριο Γιώργο Λιβυρίδη. Ο κύριος Γιώργος Λιβυρίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καριόφυτο Ξάντης. Αποφύτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ζει και εργάζεται στην Ξάνθη ως πολιτικός μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα, με κύρια ενασχόληση στη μελέτη και κατασκευή οικοδομικών έργων και έργων ανανεώσιμης πηγών ενέργειας. Καλούμε τον κύριο Μουσταφά Μουσταφά. Ο κύριος Μουσταφά Μουσταφά του Γιοξάλ είναι κτηνίατρος και από το 2017 διατηρεί ιδιωτικό κτηνιατρίο στο Εύλαλο του Δήμου του Πύρου Ξάνθης. Καλούμε τον κύριο Παναγιώτη Παρδάκη. Ο κύριος Παναγιώτης Καρδάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσε και ζει στην Ξάνθη. Με σπουδές σε Ελλάδα και Ιταλία, αποφύτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου, ενώ παράλληλα είναι στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση. Καλούμε τον κύριο Μεμέτ Πουγιουγκλού. Ο κύριος Μεμέτ Πουγιουγκλού γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Εχίνο και ζει εκεί μόνιμα. Αποφύτησε από το ΙΕΚ ως εκπαιδευτής σχολής οδηγών. Είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης κοσματοπολίων στην Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη. Καλούμε τον κύριο Κυριάκο Μπουραζάνη. Ο κύριος Κυριάκος Μπουραζάνης γεννήθηκε στα Μάγκανα Ξάνθης. Είναι πτυχιούχος ΟΑΕΗ και εργάστηκε στην εταιριστική βιομηχανία σε ΠΚΕ από το 1987 έως το 1991 ως οικονομικός διευθυντής. Καλούμε την κυρία Μαρία Μίτικα. Η κυρία Μαρία Μίτικα του ΙΕ και της Αναστασίας, γεννημένη στην Ξάνθη, είναι απόφυτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΝΟΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μέχρι Παλασλή είναι παντρεμένος και πατέρας 4 παιδιών. Κατάγεται και κατοικεί στο Κένταβρο. Καλούμε τον κύριο Σοφρόνιο Άκη Ποταλακίδη. Ο κύριος Σοφρόνιος Άκης Ποταλακίδης γεννήθηκε στην Ξάνθη. Τελείωσε το Λύκειο στη Σταυρούπολη Ξάνθη, συνέχισε τις σπουδές του στα ΤΕΙ Σερών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Καλούμε την κυρία Σακαλή Τζαβιδάν. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ξάνθη, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ζει στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους. Καλούμε την κυρία Αλεύση Σεμπάνογλου. Καλούμε τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Και τώρα καλούμε την κυρία Σοφία Ψωμά και έτσι ολοκληρώνεται η παρουσίαση του Υπουργείου της Περιφερειακής Αναγέννησης.